Δεν χωρούν αστιότητες περί λάθους και επίκληση του απορρίτου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις πολύ σοβαρές καταγγελίες για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, άλλων πολιτικών, δημοσιογράφων και ενός ολόκληρου κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου έχουν καταγραφεί από το 2016 μέχρι σήμερα αλλεπάλληλες αποδεδειγμένες υποκλοπές στο τηλεφωνικό του κέντρο. Αποτελεί μέγιστη υποκρισία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο να υποδίονται τους δήθεν ανήξερους ουδέτερους παρατηρητές που αναζητούν τις υπόγειες διαδρομές των κατασκοπευτικών λογισμικών. Γιατί με ευρωνοσιακούς κανονισμούς και οδηγίες ενεργοποιήθηκαν τέτοια αντιδραστικοί μηχανισμοί στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του ριζοσπαστισμού. Όπως και ο κανονισμός που νομιμοποιεί την ανάπτυξη και αγοραπολισία κατασκοπευτικών λογισμικών που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο πέρσι. Αυτό το σκοτεινό νομοθετικό πλαίσιο στήριξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από κοινού με ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Οι ευθύνες τους είναι μεγάλες. Να δυναμώσει πάλι ενάντια στην συγκάλυψη για την κατάργηση του επικίνδυνου νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κρατών και κυβερνήσεών τους ενάντια στο λαό και τους αγώνες του.